Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα κύριε Χατζή, καλημέρα σε όλο το πάνελ. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να μου πείτε τι είναι αυτό που, το συμπέρασμα δηλαδή, που βγάλατε από τη συνάντηση τη χθεσινή σας με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γεραπετρίτη. Καταρχάς μεταφέραμε τον παλμό των νησιών μας σε πρωτόγνωρες συγκεντρώσεις. Το συλλαλητήριο το οποίο έγινε πριν από 2 μέρες ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Ο κόσμος κατέβηκε να διαμαρτυρηθεί ειρηνικά, ειρηνικότατα, δεν έγινε το παραμικρό, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για τα γεγονότα πλέον τα οποία εκτελήσονται. Και όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, και αυτό είναι και το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο από ό,τι φαίνεται ήλθε και θα μείνει. Κανόνες υπάρχουν? Όχι, δεν υπάρχουν. Μέχρι στιγμής και η προηγούμενη κυβέρνηση και η τωρινή μέχρι στιγμής αυτούς 6 μήνες δεν έχει θέσει κανόνες. Τώρα γίνεται κάποια προσπάθεια για να δούμε τι μέλη γενέστε. Και αυτός είναι και ο προβληματισμός και κάτι ακόμα σοβαρότερο. Αυτό το βάρος με ποιο τρόπο θα το κατανείμουν? Γιατί μέχρι στιγμής το κυρίαρχο και το μεγαλύτερο βάρος το σηκώνουν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ναι, αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα. Όταν γιατί... λέτε, με συγχωρείτε κύριε Δήμαρχε, σας διακόπτω. Όταν λέτε δεν υπάρχουν κανόνες και πρέπει να θεσπιστούν κάποιοι κανόνες, δώστε μας ένα δείγμα αυτού που εννοείτε. Δηλαδή τι είδους κανόνες θέλετε να θεσπίσει η πολιτεία προκειμένου να προστατευτεί η Χίος αλλά και τα υπόλοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου? Καταρχήν υπάρχει μία σύγχυση και μία σάφεια γύρω από όλα αυτά. Ακούμε νούμερα, ακούμε αριθμούς που έχουν περάσει, που θα έλθουν, που βρίσκονται σε ετοιμότητα για να μετακινηθούν. Όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί αβεβαιότητα, δημιουργεί ανασφάλεια και ειδικότερα στους νησιώτες οι οποίοι έχουν μύρια όσα προβλήματα. Τα τελευταία 5-6 χρόνια όλα αυτά τα προβλήματα έχουν επιδεινωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η καθημερινότητα έχει αλλοιωθεί παντελώς. Εμείς είμαστε μια δημοτική αρχή 4 μηνών, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ναι, το ξέρω. Αυτή το την ώρα όλη μας η ενέργεια κατευθύνεται ακριβώς προς αυτό το ζήτημα, έχοντας αφήσει πίσω σημαντικότερα πράγματα που έχουν να κάνουν με την επίλυση προβλημάτων, τις καθημερινότητες των ανθρώπων των νησιών μας, με τις υποδομές σε δύσκολες περιοχές, στους βράχους του Αιγαίου, που καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς για να έρθουμε στην Αθήνα, για παράδειγμα, ένα ζευγάρι για να ταξιδεύσει θέλει ένα μηνιάτικο για να πάει και να έρθει. Σας λέω το πιο απλό. Αυτά να τα πείτε στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας όμως, που ακριβένουν τα εισιτήρια. Σε όλους τα λέμε, αλλά να σας πω κάτι. Λυρό. Η μία κυβέρνηση φεύγει, η άλλη έρχεται και το εισιτήριο αντί να κατεβαίνει, ανεβαίνει. Ακούτε, κυρία... Και δεν μπορεί να βοηθήσει και ο Αθηναίος που θέλει να πάει την οικογένειά του στη Χίο το καλοκαίρι οπουδήποτε. Δεν μπορεί να πάει γιατί το εισιτήριο είναι εξωπραγματικό. Κύριε Χατζή, 400 ευρώ είναι κάποιος να πάει και να επιστρέψει στη Χίο. Ακούτε, κυρία Βούλτεψη, κύριε Ζαχαριάδη, τα ακούτε? Πόσο είναι το εισιτήριο? Κάναμε το μεταφορικό ισοδύναμο. Α, μην δεν το κάναμε. Βέβαια. Και γλιτώσαν όλοι. Δεν τα ακούστηκε ο Δήμαρχος. Τι μεταφέραμε χθες. Αυτό το οποίο. Το ρεζουμέ δηλαδή. Και τι σας είπαμε με τον κύριο Γεραπετρίτη, τον κύριο Μηταράκη βεβαίως και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θέλω να πω ότι υπήρχε μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Το καταθέτω αυτό. Το παρήγορο είναι ότι και πραγματικά είναι ένα θετικό βήμα ότι αυτό το οποίο αποφασίστηκε είναι να συναντιόμαστε αναταχτά χρονικά διαστήματα 15-20 μέρες και να συζητούμε όλα αυτά τα προβλήματα προσδοκώντας λύσεις. Εμάς ο προβληματισμός ο μεγάλος είναι και είμαστε αντίθετοι. Είναι οι υπερδομές οι μεγάλες που θέλει η κυβέρνηση. Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο, το έχετε πει από την πρώτη στιγμή, δεν το θέλετε. Είναι σοβαρό ζήτημα. Μπορεί να είναι μία λύση για την κυβέρνηση, αλλά καταλαβαίνετε ότι για τα νησιά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Συγγνώμη, σας διακόπτω, γιατί εδώ πρέπει να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι οι λύσεις αυτές δεν αφορούν την κυβέρνηση, αφορούν την Ελλάδα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος στο οποίο υπόκειται η κυβέρνηση αυτή την περίοδο με το θέμα αυτό. Αυτό είναι δικό τους πρόβλημα, να το λύσουν. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτά τα οποία προτείνουν και οι λύσεις που προτείνουν να είναι καλές λύσεις για την Ελλάδα, για το σύνολο του πληθυσμού.
των νησιών και βεβαίως και της υπηρετικής χώρας. Αυτό ακριβώς. Είναι. Ακριβώς. Συγκοινωνούν τα δοχεία είναι όλα αυτά και έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι. Γιατί τώρα η κυβέρνηση. Έχει θέμα. Γίνονται. Αλλά καθώς, έλεγε, γίνονται, αλλά κάνει. Θα τα βρούμε αυτά. Είναι και γίνονται, κυρία Βούλτευση. Γίνονται, θα έχουμε... βήματα. Γίνονται. Yeah. Είπατε προηγουμένως και είναι σοβαρό. Yeah, για τις ΜΚΟ οι οποίες αλωνίζουν ανεξέλεκτα εδώ και 6 χρόνια. Είπε, αν και άργησε η κυβέρνηση σε αυτόν τον τομέα. Άργησε. Αλλά το κάνει τώρα. Κάλιο αργά παρά ποτέ, λέω εγώ. Το κάνει τώρα, άργησε. Ελέγχεται γι' αυτό. Σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Γιατί θέλω να...